Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Game of Thrones στο περίπου, όπου λέμε τι έγινε στο τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones στο περίπου. Συγγνώμη, γιατί υπάρχει αυτό το ρολόι πάνω στο βίντεο? Βασικά το βίντεο είναι λικαρισμένο, οπότε πρέπει. Πώς γίνει, ωραία. Είσαι στο διάλογο κάθε φορά να πετάγει το μαλακισμένο. Επεισόδιο 4 λοιπόν. Ο Τζέιμι πήρε την επικουρική σύνταξη της Ολένα και την στέλνει στην αδερφή του. Πληρώνει τον Μπρον, αλλά εκείνος ενδιαφέρεται για κάποιο εξοχικό. Πίσω στο Eurogroup, η Σέρσεϊ ανακοινώνει στον τραπεζίτη ότι έχουν πλεόνασμα. Μετά του δείχνει το χάρτη που ζωγράφησε. Καλά, κυρία Σέρσεϊ, έχει παντιμασίε αυτό επάνω. Πάνω του καθόσασταν ότι το ζωγραφίζανε. Πίσω στο Winterfell, ο Littlefinger μιλάει με τον Μπραν. Του δίνει ένα δώρο και του λέει: Θες να γίνουμε φίλοι! Θες να πω σε όλους ότι πρόδωσε τον πατέρα μου! Ο Littlefinger θυμάται ότι ξέχασε τον θερμοσύφωνα ανοιχτό και φεύγει. Η μοίρα έρχεται να χαιρετήσει τον Μπραν και να θυμηθούν τα παλιά. Είναι σε φάση. Θυμάσαι που ο Χόντερ και ο αδερφός μου πεθάνανε για σένα? Τι πλάκα. Ο Μπραν είναι σε φάση. Θύμισε μου το ονοματάκι σου. Η Άρια φτάνει στο Winterfell και δεν την αφήνουν να μπει μέσα χωρίς φοιτητικό πάσο. Τελικά μπαίνει και συναντιέται με την αδερφή του στο υπόγειο. Πώς άφησα να μπει, καλέ? Τη ρωτάει. Υποτιμώ τη δω. Και γελάνε σε φάση. Ρε την Άρια με τα καλαμπούρια τη. Βρίσκουν τον Μπραν, ο οποίος είναι σε φάση. Εσύ δεν ήσουν στο King's Landing? Καλά που το ξέρεις. Είδα το check-in. Μετά καρφώνει την Άρια για την λίστα με τους νεκρούς. Η Άρια είναι σε φάση. Τη κάνει δώρο όμως καινούριο όπλο και τα βρίσκουν. Η Μισάντη μιλάει με την Τάνη σε φάση. Καλά, έφυλε Νάδα, μου έκανε ο δικό μου ένα γλίτσιμο. Η Λίζ με ριτρελή. Και τι δε θα δίνα για ένα τώρα. Ο Σνόη σε φάση. Θεία, μήπως έπρεπε να περιμένω μέσα, άκουσα πολλά. Μπαίνουν στη σπηλιά και ο Σνόη τη δείχνει το Dragon Glass. Επισκέπτονται μια τοπική έκθεση ζωγραφική. Και ο Σνόη είναι σε φάση. Οχ, απίστευτο. Απόδειξε ότι υπάρχουν όντω White Walkers. Δανείστηκε στο μεσημέρι κοιμωλιέ. Μπορεί. Ξέρει τι κάνει η ομοιοκαταληξία με τον μπορεί. Τι. Bend the knee. Τα μισά! Μάλλον ο Τίριον με την Τάνη και ο Ντάβος ρωτάει: Συγγνώμη, μήπως ενοχλώ, μπορώ να κοιμηθώ με την Μισάντε το βράδυ γιατί φοβάμαι μόνος μου? Πίσω στο Winterfell, η Άρια δείχνει στην Πριέν τι έμαθε στη σχολή ξηφασκίας του Μπράβος. Η Σάνς είναι σε φάση: Χριστέ μου, έχω για αδέρφια τον Τζάλτζε Ξέβιερ και τον Ζωρό. Στο Dragonstone, ο Σνόου μιλάει με τον Ντάβος. Ο Ντάβος είναι σε φάση: Γιαννή, τι τρελό μωρέκι είναι αυτή η Μισάντε? Τρελάθηκα. Βρίσκουν τη Μισάντε και ο Ντάβος είναι σε φάση: Πάμε μωρέκι μου για κανένα ποτέκι. Όταν πάρει ο Άρης κύπελο, μου την είπε Γιαννή. Γιαννή. Πίσω στο High Garden λένε στον Τζέιμι ότι τα λεφτά έφτασαν στο King's Landing και του ζητάνε να φύγουν γιατί μεσημέριασε και έχει φαΐ στο σπίτι. Ο Τζέιμι σε φάση δεν πειράζει, παιδιά, όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Έλα ρε, πούστη. Οι θρακιώτες κατεβαίνουν την πλαγιά και τραγουδάνε. Εμφανίζεται και η Ντάνη με τον Ντρόγκον και ο Τζέιμι τα χάνει. Η καλή είναι σε φάση φεμινισμό! Και τα βάζει όλα φωτιά. Εδώ βλέπουμε Έλληνες φοιτητές 15 Αύγουστο στην πόλη χωρίς air condition. Μετά βλέπουμε τους Δοδράκη σε μια κλασική μέρα στη δουλειά. Η Ντάνη κάνει όπως εγώ όταν πήρα πρώτη φορά φλογοβόλο στο Grand Theft Auto. Ο Μπρον πάει στο Kickstarter του Kyburn για να κάνει ένα τεστ. Ένας Δοδράκη τον ακολουθεί να δει πρώτος το όπλο. Δυνατότητα έχουν να το δουν μόνο οι Patreons. Και ξεκινάει να βαρέσει το βέλος. Και ναι, κυρίες και κύριοι, απίστευτη βολή. Πετυχαίνουμε τον Drogon στον ώμο. Απίστευτη εικόνα. Ο Τίριον τα έχει χάσει. Κανείς δεν το περίμενε. Ο Drogon πέφτει από τα σύννεφα. Και είναι το Kickstarter του Kyburn. Ο Τζίνι πάει να τη σκοτώσει με το δωρί και ο Drogon είναι σε φάση. Με θυμάσαι ρε πούστη. Θα το κάψω ζωντανό, κυρίες και κύριοι, και ο Μπρόν το πετάει μέσα τελευταία στιγμή. Ω, απίστευτη εκτέλεση από τον τερματοφύλακα στο 90, κυρίες και κύριοι. Απίστευτη εικόνα. Ο Τζέιμι βουλιάζει στη λίμνη και σκέφτεται: Έπρεπε να είχα φύγει πρωί, ρε γάμοτο. Αυτό ήταν το Game of Thrones στο περίπου για το 4ο επεισόδιο της 7ης σεζόν. Αν σου άρεσε, πάτε ένα like και ρίξε ένα share για να μας βοηθήσεις. Επίσης, κάνε μας follow στο Instagram για να βλέπεις βλακίες όπως αυτές. Γεια! Έλα. Μου είπαν τα παιδιά να ανεβάσεις ένα story. Ξέρεις πως λέγεται η τράπεζα των Sex Pistols? Πάνκα. Και τέλος πάντα εγγραφή για να βλέπεις βίντεο με αστεία για σινεμά και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κατευθείαν με το που βγάζουμε νέο βίντεο όπως αυτά ή το γιαγιά μου αντιδρά. Και επειδή αυτό με τη γαμάτη φωνή πήρα χαμπάρι ότι δεν ήταν δικιά μου ιδέα, από εδώ και πέρα ό,τι στέλνετε στα σχόλια θα τα λέω με άλλη φωνή. Παράδειγμα. The North remembers for the watch. I drink and I know things. Στείλτε στα σχόλια γνωστές ατάκες σινεμά για να πω στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και Valar Morghulis.